Τώρα η Ακή μαζί με την περίφημη κριτική διατροφή αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές παραδόσεις του νησιού. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η παραγωγή Ρακή έχει αυξηθεί κατακόρυφα λόγω βεβαίως της μεγάλης ζήτησης. Η Άλφα βρέθηκε λοιπόν σε ένα αποστακτήριο στα ορεινά χωριά της Κρήτης και εκεί κατέγραψε ολόκληρη διαδικασία η οποία, όπως θα δείτε, εξελίχθηκε σε ένα γνήσιο κριτικό μελέτη. Στην Αλφά Μήλο ποτάμου αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη η απόσταση της Ρακής αποτελεί ιεροτελεστία αλλά και αφορμή για γλέτη. Παρασκευή του παραδοσιακού κρητικού ποτού ξεκινά νωρίς το απόγευμα και συνεχίζεται ολόκληρη την νύχτα. Η Ρακή θα τηλέχουν το τραπέζι μας έτσι κι αλλιώς. Γιατί με αυτή πιστεύω ότι ξεχνούνταν όλα τα υπόλοιπα. Η γη της Ρακής τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Γύρω στα 200 κιλά περίπου. Πόσα κιλά Ρακή θα βγάλουμε? Με αυτό βγάζουν γύρω στα 30-40 κιλά ρανό. Ό,τι απέμεινε από το πάτωμα των σταφυλιών καταλήγει στο καζάνι. Η δυνατή φωτιά μετατρέπει τα αυτή του λαθιασμό. Ο αθμός συντροφείται και σε λίγα λεπτά η Ρακή αρχίζει να τρέχει άνθρωπα. Εγώ προσωπικά έπινα απ' όλα. Αλλά ευτυχώς το ξεβίνει σε λίγο λεπτά. Που θα βγάλει το χωριό μου και η πατρίδα μου. Πειρασί στο κρασί. Ο γιος συγκεντρώνεται στο τραπέζι δίπλα στο καζάν. Η μοίρα του λαούτο και το μαντολίνο δίνουν το ρυθμό. Τα πρώτα εδέσματα φτάνουν στο τραπέζι. Τάχος, κοφλιστείτε σε γραβιέρα. Καλωστά να μην έρθει τώρα και θα βρει την Κρήτη όσο θες να βγει. Το πιο σπίτι και να πας ανοίξει την πόρτα σου ώστε περάσει μια Ρακή. Από το κρητικό τραπέζι δεν λείπει ποτέ το χρέας. Η Ρακή πηγαίνει με όλα, λένε οι ντόπιοι. Είτε με φαγητό, είτε με μεζέ, είτε σκέτη. Είναι από τα πιο φθηνά δυνατά ποτά. Αφού στην Κρήτη πωλείται από 4 έως 5 ευρώ το κιλό, ενώ στην Αθήνα η ακριβότερη κοστίζει 7 ευρώ. Είναι από τα φθηνότερα προϊόντα και είναι για τα πιο αγνά. Γι' αυτό και ο κόσμος το πίνει και το κάνει σκέτη. Ακόμα και στα μπαράκια τα τελευταία χρόνια σερβίρεται Ρακή. Οι εξαγωγές έχουν δυναστεί τα ύψη. Φτιάχνει γρήγορα το κέφι και είναι από τα πλέον καθαρά ποτά, λένε οι κριτικοί. Παρά τα προβλήματα που μας εδάνουν, εκείνα που μας εδάνουν, θα με δοκιμάσω, πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Το καζάνι θα φάει το βλέπει ανάπη. Η οικονομική κρίση έχει περιορίσει τις εξόδους και η απόσταση της Ρακής αποτελεί διέξοδο για τους ντόπιους να διασκεδάσουν.